Λοιπόν, και από το αυριανό πρωτοσέλιδο της Κόντρα News άνοιξε μια κουβέντα. Κινδυνεύουν οι καταθέσεις των εφοπλιστών και των επιχειρηματιών. Δεν το γράφει ο Κουρίς για να βάλετε τα κλάματα απόψε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα βάλετε γι' αυτό τα κλάματα, γιατί άλλωστε φαίνεται από τα μηνύματά σας. Για τη σύνταξή σας μπορεί όντως να ανησυχείτε, όπως ο Νίκος από τη Σκύρο, και λέει προσέξτε, μη μας στέλνετε στα άκρα. Ο Μωυσής από το Καματερό, δεν είναι αμαρτία να πληρώνουν έμφυα οι αμαία. Τι μπορεί να γίνει για αυτό? Για αυτά πράγματι μπορεί να ανησυχεί ο κόσμος, όχι για αυτό το πρωτοσέλιδο, αλλά αυτό μας έδωσε ευκαιρία για να ακούσουμε όσα ακούσαμε. Και δεν μπορεί να πάμε σε εκλογές, λέει η Μέρη από το κέντρο, εάν δεν διαψεύσετε τις προφητείες που μιλούν για κακά μαντάτα. Ο Στέλιος από Σταμάτα, τι γίνεται με το χρηματιστήριο? Είναι εδώ ο Νίκος ο Μανεσιώτης, το είχε βάλει πριν καν ανοίξει και υποστεί αυτή την καθίζηση, αλλά είναι και ο Δημήτρης ο Τσουκαλάς, που νομίζω ότι είναι χρήσιμη. Και η δικιά του η γνώμη, όχι γιατί παίζει στο χρηματιστήριο, αλλά ως στέλεχος που υπηρέτησε για πολλά χρόνια τα τραπεζικά ιδρύματα, το πιστωτικό σύστημα της χώρας, θα είχε αξία να ακούσουμε εκείνος πώς βλέπει αυτό το άδειασμα στην κυριολεξία από τη Μαύρη Δευτέρα που άνοιξε το χρηματιστήριο μέχρι και σήμερα, μετοχών που κάποτε έκανε η μετοχή και 40 και 45, Νίκο καλά λέω, τραπεζών. Προαμνημονεύτων. Όχι προαμνημονεύτων, δηλαδή πότε, το 1800 είναι τα... Την εποχή του κύριου Αράπογλου ήταν 45 ευρώ η εθνική. Ωραία, δεν γίνεται προαμνημονεύτων. Τότε λέγονται ότι έγινε η αύξηση κεφαλαίου, πήραν τα λεφτά τα πρώτα από τους Έλληνες, τους εφοπλιστές και τους επιχειρηματίες. Λοιπόν, εντάξει, μετά τη Lehman Brothers κατέρευσε. Μετά ήρθε η οριστική κατάσταση. Ναι, τώρα δεν είναι αξίες αυτές που βλέπουμε στο χρηματιστήριο. Ήταν επόμενο, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ήταν επόμενο. Τώρα είναι, βεβαίως, είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρουν τις τράπεζες τσάπα. Έπρεπε να ανοίξει έτσι κι αλλιώς. Βέβαια και ήταν και κατανοητό και γνωστό ότι με το που θα άνοιγε θα υπήρχε πτώση. 15 δις χάθηκαν σε 3 μέρες, κύριε Τσουκαλά. Είναι κατανοητό. Και κάποιοι θα αγοράσουν τις τράπεζες Έλληνες. Και από εκεί πέρα, νομίζω ότι σήμερα υπήρχε μια αναστροφή, νομίζω, δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί βέβαια. Αλλά... Πάντα στις μεγάλες πτώσεις υπάρχει μια και κάποιες, και κάποιες ανατάσεις. Κοιτάξτε, βέβαια, χώρα με χρηματιστήριο κλειστό δεν εννοείται. Θα μπορούσαν να μην διαπραγματευόντουσαν οι τράπεζες όμως. Από την άλλη μεριά, τις είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι πηγαίναμε με δύο κριτήρια. Άλλη δυνατότητα είχαν ή του εξωτερικού, και καμία δυνατότητα δεν είχαν οι Έλληνες εδώ. Διότι έπρεπε να πάνε με ένα βαλιτσάκι λεφτά, το οποίο μπορούν να τα βρουν για να παίξουν, να μπορέσουν να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν μετοχές. Πάντως, Δημήτρη, δηλαδή, σε αυτή την εκπομπή τα είχε επισημάνει. Μπορούσε ο καθένας να φέρει λεφτά και να αγοράσει ή να πουλήσει. Από την Ελλάδα δεν μπορούσε κανείς να κάνει το οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι παίζαμε, παίχτηκε ένα άνισο παιχνίδι. Και μέσα σε αυτό το άνοιξο παιχνίδι εξαφανίστηκαν και θα λυθεί το πρόβλημα τελικά όμως των τραπεζών όταν υπάρχουν όλοι αυτοί οι σκελετοί, όταν δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά και χτες έγινε μια μεγάλη κουβέντα όταν κάποιοι μπορεί να λένε ότι και 500 δεν φτάνουν και μήπως θα ήταν χιλιάδες φορές καλύτερα άλλη να είναι η λύση παρά αυτή. Έχει την εντύπωση, Δημήτρη, μία ακόμα, αν θες απάντηση, η ανακεφαλαιοποίηση θα λύσει τα προβλήματα των τραπεζών ακόμα και με αυτό το καινούριο μεγάλο ποσό για τις πλάτες των Ελλήνων που θα απαιτηθεί από όσα διαθρυλούν και από όσα γράφουν? Εγώ νομίζω ότι το θέμα των τραπεζών είναι θέμα πίστης, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εάν, και αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, δεν υπάρξει από την πλευρά των Ελλήνων, αυτών εδώ των επενδυτών, των καταθετών, δεν υπάρξει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, ό,τι και να ρίχνεις μέσα πηγαίνει άπαθα. Ό,τι και να βάζεις, ό,τι λεφτά και να βάζεις. Και ξέρετε πόσα λεφτά έχουμε βάλει μέχρι τώρα. Άρα εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να πάει
χέρι-χέρι. Πρέπει να επιστρέψει μέρος των 55 δις περίπου που είναι έξω. Εκτός μέσα στις επόμενες προηγούμενες μέρες είναι στα μπήκε χέρια. 1 δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω αν θα μπουν και άλλα δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να μπουν. Αλλά αυτό λέω ότι θα προχωράνε όσο αυξάνεται και η μισθοφή του καταναλωτών. Δημήτρη, οι τράπεζες είναι στα χέρια του Αλέξη του Τσίπρα. Από την απόφαση που θα πάρει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό είναι ιστορική ευκαιρία και η πρόκληση που έχει. Και γι' αυτό είναι τα λάθη που κάνει και η αριστερή πλατφόρμα. Αντί να βάζει τέτοιου είδους ζητήματα, βάζει άλλα, τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα της αυτή τη στιγμή. Η ιστορική ευθύνη που έχει αυτή τη στιγμή και η ευκαιρία για να έρθει μεγάλη ανατροπή στη χώρα είναι στα χέρια του Τσίπρα, στις τράπεζες. Αυτός αποφασίζει εάν θα πάρουν τα 25 δις, εάν θα τα πάρουν από τον ESM, πώς θα τα πάρουν, εάν θα τα πάρουν από το κράτος, εάν θα πάρει το κράτος από τις παλιές διοικήσεις στις τράπεζες, εάν θα τις πάρουν ξένοι, νέοι μέτοχοι, αν μείνουν οι λοιπόν, μέτοχοι. Για να δούμε όμως και την άλλη πλευρά που συνδέεται με το ζήτημα και θέλω εδώ τώρα να δώσω το λόγο στον Γιάννη τον Τάσκα. Γιάννη, όταν, συγγνώμη ένα λεπτό. Όταν λοιπόν αυτές τις μέρες επανέρχεται στην επικαιρότητα και ξετυλίγεται το κουβάρι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Όταν οι μεσάζοντες έχουν πάρει αυτά που θα ακούσουμε, θα μας πεις. Εχθές είδαμε και ένα βίντεο που είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες μας. Αλλά όταν είναι και καταχρεωμένοι, γιατί αυτοί έκαναν ταυτόχρονα και άλλες 155 δουλειές εδώ στο κράτος με τα δικά μας λεφτά, τα λεφτά των τραπεζών. Όταν τα μέσα ενημέρωσης, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως είπε ο Λιαρέλης, δεν το είπε για αυτούς, το είπε δήθεν ότι νιώθει, που χρωστάει 800 εκατομμύρια στις τράπεζες, που απολύει τώρα ο Αντένα, αλλά χρωστάει 110 εκατομμύρια, καλά το λέω. Αλλά έχει και τρομακτικά κέρδη, λέει, από επενδύσεις που κάνει στην Βαλκανική. Ναι, αλλά αν λοιπόν δεν πληρώσει λοιπόν ο Αντένα, το Μέγκα, ο Πήγασος, δεν πληρώσουν τα, ο Ψυχάρης, πάει λέει τώρα ο Ψυχάρης μαζί με τον Πόπολα, να κάνει λοιπόν, πάει να κάνει λέει συγχώνευση για να τους ξαναδοθεί ένα ισόποσο και κάτι παραπάνω. Προχτές δόθηκε πόσα δισεκατομμύρια στον Αλαφούζο, τώρα επί Τσίπρα, για τα παλιά και εσύ λέει να έχει και 4 να κυκλοφορείς. 24 πόσα ήταν που πήρε προχτές. Θα μπουν σε 40 ήταν. Όχι 40. Όχι, όχι. Νομίζω 24 ή 36. 36 συν 4. 36 συν 4. Ε, βέβαια. 36 πάρ' το πάνω σου γιατί μας βλέπουν από εκεί στο Φάλιρο. Πάνω μου. Μάλιστα. Ασφαλώς. Άρα λοιπόν, τι μου λέτε ότι είναι μόνο να γυρίσουν οι καταθέσεις. Όταν λοιπόν σε αυτούς δεν πάει να τους πει Νίκο Παπά, δεν είναι ανάγκη να περιμένεις εσύ να φύγει η μητέρα της Κωνσταντοπούλου. Μπορείς να του ζητήσεις πίσω τα δανεικά. Είναι δυνατόν. Όταν λέει το λογότυπο του Μέγκα, αυτό το Μέγκα μου, ισοδυναμεί λέει ως εγγύηση 100 εκατομμυρίων. Είναι δυνατόν. Απλά θα πεις λοιπόν απαιτητά κύριε τα δανειά σας. Τώρα, δεν πληρώσατε χτες, προχτές, πέρυσι, πρόπερση, αντιπρόπερση. Είναι δυνατόν. Για ποια κόκκινα δάνεια λοιπόν κουβεντιάζουμε, για ποιο πιστωτικό σύστημα κουβεντιάζουμε, Γιάννη Τάσκα. Δεν είναι τόσο αθώα λοιπόν και να τα λέμε θεωρητικά, αλλά πρέπει να λέει κανείς και ονόματα. Τα συγκροτήματα που αναφέρεσαι, Δόλ, Πήγασος κλπ. Και μερικά ακόμα, 4-3-4 χρωστάνε 500 εκατομμύρια ευρώ ή 600 μόνο από δάνεια. Αυτά τα χρήματα. Αγύριστα, μισό λεπτό. Αυτά τα, αν συγχωνευτούν, αν γίνει οτιδήποτε, αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν, βαρύνουν κάποιους ατομικά ή με τις περιουσίες τους, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι οι ιδιοκτήτες ή τα στελέχη των μέσων ενημέρωσης των μεγάλων προσωπικά ζουν ως κρίση. Ως κρίση με όμικρον γιώτα, όχι την κρίση την που ζει ο λαός που πεινάει για τα 20 ευρώ. Τεράστιες περιουσίες, φοβερές κλπ. Και λένε, έχουμε άδειο κουφάρι, το οποίο πήρε τα δάνεια, θα απολύσω κι άλλους γιατί με υποχρεώνεται να δώσω τα δάνεια πίσω και δεν μπορώ να τα δώσω. Αυτό είναι εκβιασμός, αλλά στημένος, μέσα από την πολιτική. Οι πολιτικοί λένε, κάνε έναν εκβιασμούλη, κάντε έναν εκβιασμούλη, θα απολύσω μερικούς. Βγάλετε πριν από 3-4
ένα χρόνο πόσο ήταν που Αντένα διαφήμιζε τα τρομακτικά κέρδη που έχει από επενδύσεις στη Σερβία, στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ που, στα Βαλκάνια. Και ήταν προς τα έξω και λέγανε τι καλά πάνε. Τι γίνεται αυτά τα χρήματα, εξαϊλώθηκαν και απολύονται αμέσως οι άλλοι, οι εργαζόμενοι, διότι εκβιασμοί του εσχίστου είδους από αυτά για να πάρουν πάλι τις άδειες, να ξαναδοθούν πάλι εκεί για να... ή βλέπουν ότι δεν θα πάρουν. Γιάννη, αυτό που λέτε με τις τράπεζες, να τελειώσω ένα... αυτό. Ναι. Αυτό που, που είπατε προηγουμένως με τις τράπεζες, που θέλω να σε ρωτήσω αν μπορεί να οδηγούνται και σε πτώχευση. Μην μιλάτε αόριστα. Αν έχουν αποφασίσει ήδη. Ναι, έτσι. Μην μιλάτε αόριστα όμως και για τις τράπεζες. Κύριε Τσουκαλάμ, είστε στην εξουσία. Οι τράπεζες είχαν καταθέτες. Οι τράπεζες έκαναν κόλπα με τα εξοπλιστικά. Έκαναν κόλπα με πολλούς από αυτούς που είναι. Δώστε ένα κατάλογο των δημοσιογράφων που είχαν χρήματα και τα απέσυραν στην κρίση, των επωνύμων που είχαν χρήματα και τα απέσυραν. Ποιος έβγαλε χρήματα στην κρίση από τον τραπεζικό του λογαριασμό στην όποια ελληνική τράπεζα? Από τα 30.000 ευρώ μέχρι τα πολλά. Ποιοι τα πήραν? Μήπως τα πήραν μερικοί που λένε «Α, εμείς αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας, για το κράτος μας». Μήπως τα πήραν και αυτοί και λέγαν να αγωνιστούν τώρα, οι άλλοι. Να σου πω τώρα όμως, μιλάς τόση ώρα χωρίς ένα όνομα. Κάτι που θα μπορούσε να το κάνει ο παπάς της Ενωρίας, ο Ιεροκήρυκας. Ένα λεπτό. Υπάρχει μια ιστορία ανοιχτή με υπουργό, την κυρία Βαλαβάνη, που είπε τα πήραν ή τα κάποιοι άλλοι. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Βγαίνουμε από τηλεοράσεις, καταγγέλουμε σκάνδαλα. Δεν κατονομάζουμε αυτούς που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και μετά από λίγο καιρό θα έρθει και θα πει η κοινωνία ότι και τούτη εδώ η κυβέρνηση κάνει τα ίδια με αυτά που έκανε οι προηγούμενες. Όχι αγαπητέ, δεν συμφωνώ και δεν είμαι στην ίδια γραμμή. Δεν είμαι στην ίδια γραμμή. Θα μιλάμε με ονόματα. Λέει κόντρα νιούς. Οι εφοπλιστές. Ναι. Το γεγονός. Οι εφοπλιστές, οι Έλληνες. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Ένα λεπτό. Οι εφοπλιστές λέει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Υπάρχει ένας κίνδυνος, απολύτως. Το γεγονός είναι αυτό που έχει δημοσιευθεί παντού. Σε ρήξη με τον εσμό της κλεπτοκρατίας, πας μόνο όταν έχεις την κοινωνία δίπλα σου. Εάν χάσεις την κοινωνία, δεν μπορείς να το κάνεις. Άλλο θέλω να πω. Και εμείς αυτή τη στιγμή, μην κατονομάζοντας, υπονομεύουμε αυτή την προσπάθεια. Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι πρώτοι παγκοσμίως σε χωρητικότητα τα πάντα. Πολύ ωραία. Και σε κέρδη. Είναι γεγονός. Δημοσιεύεται αυτό. Και οι Γερμανοί τους ανταγωνίζονται, λέει, δεύτεροι πίσω από αυτούς. Και μετά οι Κορεάτες, Αμερικανοί κλπ. Πρώτοι Έλληνες εφοπλιστές. Το γεγονός είναι μόνο ότι υπάρχουν χρήματα. Δεύτερον, υπάρχει μια λίστα Lagarde, η οποία έχει 2.062 ονόματα. Ένα λεπτό, μην με διακόπτεις, ναι. Αρχίζουμε να λέμε ονόματα. Μα δεν λες ονόματα, μια λίστα, για Έλληνες εφοπλιστές. Υπάρχει μια λίστα Lagarde. Δηλαδή, ένα λεπτό. Έχεις ακούσει ότι δεν θα πω ονόματα? Προβλέπεις τι θα πω? Εντάξει, συγγνώμη. Έχει μια λίστα Lagarde λοιπόν και έχει 2.062 ονόματα. Ελαχίστων εφοπλιστών τα ονόματα δεν είναι μέσα. Στη λίστα Lagarde. Βεβαίως. Ελαχίστων επιχειρηματιών τα ονόματα δεν είναι μέσα. Ποιοι θα ήταν? Στα 2.062. Ένα λεπτό. Πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό είναι όνομα, είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι πρόεδρος της Βουλής, και πάει και βρίσκει αυτόν που διέγραψε τη λίστα Lagarde, τον κύριο Φαλσιανή. Και πήγε μυστικά και τον βρήκε στο Παρίσι. Πρόσφατα, πριν δύο μήνες. Και πήγε και του λέει, εσύ φωνάζεις ότι έχεις και άλλα στοιχεία. Βεβαίως, τη λέει. Η λίστα Lagarde έχει το 1% από αυτά που έχω. Φανταστείτε πόσο γράψτε μάλλον τα ονόματα είναι. Το 1%. Και λέει, σου δίνω και τα υπόλοιπα. Εγώ σας λέω λοιπόν, και τα απόψε εδώ, και τα ότι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έδωσε. Τα στοιχεία τα άλλα. Πόσα, δεν ξέρω πόσα ακριβώς. Έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα μια καινούργια λίστα? Βεβαίως. Διότι πήγε και συνάντησε τον Φαλσιανή. Πολύ και ο Φαλσιανή της έδωσε στοιχεία που έλεγε «Ελάτε να σας τα δώσω». Κύριε Νικολόπουλε, και πήγε και τον ένα λεπτό. Αυτό είναι η σοβαρή αποκαλύψη. Ένα λεπτό που λέτε λοιπόν. Γράψτε το σας παρακαλώ από κάτω. Όταν λοιπόν λέει το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News οι Έλληνες εφοπλιστές, εγώ το βλέπω αλλιώς, αγαπητέ μου Γιώργο. Το βλέπω, φέρτε τα με το καλό, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε να δουλεύουμε τις λίστες, τη Lagarde και τις άλλες που η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν είναι ανάγκη να σας γράψω. Είπε ο Ντάσκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνάντησε τον Φαλσιανή και πήρε στοιχεία.
Αυτό μια σας καινούργια λίστα, λοιπόν. Αυτό σας λέω, λοιπόν. Όταν, ένα λεπτό, λοιπόν. Ιδιωτικός στο συνάντηση ή θεσμικός. Με τη θεσμική της ιδιότητα. Αυτό θα απαντήσει. Εγώ σας λέω, έχει αξία πριν για δύο μήνες. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Πριν δύο μήνες. Εδώ λέει η Ζωή της, Κωνσταντοπούλου πήγε στο Παρίσι και συνάντησε τον Φαλσιανή. Τον άνθρωπο που δημιούργησε τη λίστα Λαγκάρντ και ο οποίος έλεγε «Ελάτε να σας δώσω κι άλλα». Και ο οποίος μυστικά είχε έρθει στην Ελλάδα για να δώσει στοιχεία και του είπαν «Φύγε, δεν τα θέλουμε». Έτσι. Αυτά λοιπόν λέει η Κόντρα Νιούς προφανώς. Ή θα τα δώσετε κάποιοι από εσάς για την πατρίδα με το καλό, με το καρότο, ή αλλιώς θα αρχίσουν οι λίστες να λένε «Για, ελάτε εδώ». Αν ανοίξουν τη λίστα Λαγκάρντ, αγαπητέ μου Γιώργο, και λέει μέσα το όνομα Ντάσκας, παραδείγματος χάρη, εφοπλιστής Ντάσκας, εφοπλιστής Τσάκος, εφοπλιστής Τάδε, εφοπλιστής Τάδε. Κάτι μας λες τώρα. Αν ανοίξουν τα ονόματα, θα φαίνεται ποιο χρήμα είχαν και πού. Μπορεί να είναι νόμιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, είναι φορολογημένο. Να πάρει κι άλλο το λόγο όμως. Μας έκανες μια σοβαρή αποκάλυψη ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μια λίστα με ουρά. Να ακούμε, δεν μπορώ να κάθομαι να σας το γράφω, είπε σημαντικά τώρα ο Γιάννης Ζωντάσκας. Φαλσιανή λέγεται. Έτσι. Φαλσιανή θέλει και ένα λάμδα μπροστά. Θέλει και ένα λάμδα λοιπόν. Όπου το ένα εκατοστό ήταν αυτό που έχουμε δει λέει μέχρι σήμερα, δεν είπε βέβαια ο Γιάννης Ζωντάσκας. Φτάνει το γεγονός. Θεσμικό το δεν τρόπο, οφείλετε εσείς κύριε Νικολόπουλε, δια του κοινωνιολευτικού ελέγχου να μας διαφωτίσετε, έτσι. Θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Ναι, δεσμεύομαι. Θα το πάω. Αν έγινε θεσμικό το τρόπο η συνάντηση. Έτσι. Δεσμεύομαι η ότι θα το πάω. Η Ζωή είναι μαχητικό πρόσωπο στην πολιτική και ψάχνει σκάνδαλα και έχει φοβερά στοιχεία από πολλές έρευνες που έχει κάνει. Έχει φοβερά στοιχεία. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε. Εγώ λέω στα ντοκουμέντα θα γίνουν και συλλήψεις και επωνύμων και μέσα στον Αύγουστο. Μακάρι. Πριν τελειώσει ο Αύγουστος. Έχει ονόματα. Για μεγάλα σκάνδαλα. Για εξοπλιστικά, για φορολογικά, ονόμα. Για κόλπα που βρίσκουν σε λογαριασμούς. Ήδη αρχίζουν και τους καλούν. Και τους ψάχνουν εξηγήσει. Μερικοί έχουν πάρει υποθεσμίες να πάνε χωρίς να ανακοινωθεί προς τα έξω. Μερικοί είναι ακόμα είναι στη διαδρομή στο πήγαινε. Μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο ή δεν θέλεις. Μη σε πιέζω, μην παίζουμε ένα παιχνίδι τώρα στην κάμερα. Έχεις να μας πεις κάτι περισσότερο. Λέω σαφώς. Έχεις να μας πεις για το ταξίδι σου στην Πετρούπολη. Έχεις να μας πεις κάτι, αν θέλεις. Αν δεν θες, πες, δεν θέλω να πω. Το ταξίδι, επειδή με ρώτησες, σχετίζεται απολύτως και με τις έρευνες που ήδη με έγγραφα επίσημα γίνονται στο Δήμο Αθηναίων και αλλού για τα μασονικά ιδρύματα. Και σε αυτά τα ιδρύματα υπάρχουν κυκλώματα που δεν διαχειρίζονται μόνο τεράστια χρήματα και συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα τα μασονικά της χώρας, τα πρόσωπα που είναι εκεί, αλλά σχετίζονται και με κυκλώματα παραγωγής πλαστών εγγράφων, τα οποία είτε βαφτίζουν Έλληνες που δεν είναι, είτε εκβιάζουν Έλληνες που είναι και τους παίρνουν χρήματα. Δεν το και η έρευνα... Είσαι Έλληνας, αγαπητέ μου Γιώργο, και σου λένε για να πάρεις το έγγραφό σου ή πληρώνεις τόσα ή θα το πάρεις μετά από 10 χρόνια. Και πληρώνεις. Και αυτό σχετίζεται και με μασονικά ιδρύματα. Λοιπόν, Δημήτρη, κάτι ήθελες να πεις και δεν σου δόθηκε δυνατότητα ή όχι. Όχι, εγώ ήθελα να πω, ναι, γιατί ακούστηκαν διάφορα. Και ένα από αυτά πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και μια γενικότερη κουβέντα είναι το θέμα του Εθνικού Προσκλητηρίου. Που εμφανίστηκε και μέσα από την εφημερίδα κτλ. Εγώ, να δω την αλήθεια, δεν πιστεύω και έχει αποδειχθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια ότι κάποιοι που έχουν χρήμα, που το έχουν βγάλει το χρήμα με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που το βγάζει ένας που δουλεύει, ξέρω εγώ, εδώ, εκεί, παρακάτω και πληρώνει τους φόρους του. Και έχει βγάλει αμύθιτα ποσά και τα έχει στο εξωτερικό ή τα έχει κρυμμένα, αυτός δεν καταλαβαίνει από εθνικό προσκλητήριο. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, δεν έχει γίνει ποτέ και δεν πρόκειται να γίνει. Άρα, παλιότερα, είναι... όταν είχαμε εθνικούς ευεργέτες, ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια πράγματι και ο Παπαντρέου βγήκε και κάνει τέτοιο προσκλητήριο. Και αναλύσουμε τη ζωή των εθνικών ευεργετών και ότι δουλειές κάνανε και τι δίνανε από τα πολλά που είχαν τα λίγα για τις ευεργεσίες. Αλλά δούμε... δεν κάνανε πισίνες. Σήμερα κλέβουν και από τα λίγα. Ποιος Παπαντρέου έκανε το προσκλητήριο? Ο Γιώργης δεν είχε πει ότι έκανε ένα ταμείο, δεν είχε πει. Εθνικό προσκλητήριο δεν πρόκειται να γίνει. Από εκεί και πέρα επιμένω στο ότι
τα χρήματα θα έρθουν. Τα κλεμμένα πρέπει να έρθουν, Δημήτρη. Αυτό σου πω. Τα χρήματα θα έρθουν ή θα έρθουν εκουσίως, δηλαδή εθελοντικά. Όχι. Α. Εάν υπάρξει μία νημιμία και αν καταλάβουν ότι εδώ πέρα είναι ασφαλή τα χρήματά του, ή θα έρθουν με άλλου τρόπου. Οι τρόποι οι άλλοι είναι αυτοί που ακούσατε εδώ πέρα τώρα μέσα. Έλα εδώ κύριε, πού τα βρήκε τα λεφτά, πού είσαι, σε ποια λίστα είσαι, στη διπλανή, στην παραδιπλανή. Και έτσι θα ξανάρθουν χρήματα. Δημήτρη, αν η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μια τέτοια λίστα. Εάν η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μια τέτοια λίστα. Όπως λέει τώρα ο Γιάννης Φαντάσκας. Και εγώ πιστεύω. Δεν έπρεπε κιόλας να την έχει καταθέσει αρμόδιο. Εάν έχει κάτι τέτοιο, η ζωή Κωνσταντοπούλου, έχω την αίσθηση, θα το βγάλει προς τα έξω. Είναι τέτοια. Γιατί αλλιώς θα τη πούνε ό,τι είπαν στο Βενιζέλο. Δεν θα τη πούνε το ίδιο. Ιδιοσυγκρασία τη που θα το βγάλει προς τα έξω. Ναι, ένα λεπτό. Νίκο, κοντά στο νου και γνώση. Εγώ, ένα λεπτό, Δημήτρη. Να διευκρινίσω και τι λέω. Επειδή ακούστηκε για ιδιωτικά ή όχι. Να διευκρινίσω και τι λέω, ένα λεπτό, αν μου επιτρέπει. Ότι ποτέ ο Φατσιανή θα έδινε σε κάποιον που παίρναγε απ' έξω, θα έδινε τη λίστα. Την έδωσε, τον επισκέφτη με την θεσμική της ιδιότητας. Τη λίστα την έδωσε σε θεσμό. Δεν την έδω, αν την έδωσε, δεν ξέρω. Εγώ λέω το εξής, επειδή έχω σε εκτίμηση την ζωή Κωνσταντοπούλου στο ερευνητικό της και στο μαχητικό της, λέω ότι το εξής. Και εγώ να το λέω το εξής. Πήγε στο Παρίσι, ενώ είναι πρόεδρος της Βουλής και καλά έκανε, και συνάντησε το Φαλσιανή, ο οποίος Φαλσιανή είχε απευθύνει προσκλητήριο. Ελάτε να με συναντήσετε, θα σας δώσω στοιχεία. Άλλες χώρες την πήρανε τη λίστα, βεβαίως, Φαλσιανή. Βεβαίως. Άλλες χώρες την αξιοποίησαν. Δεν έχω επίσημο. Μάζεψαν λεφτά. Δεν έχω επίσημο ότι ο Φαλσιανή είπε, σου εγχειρίζω με αριθμό πρωτοκόλλο αυτό. Αλλά λέω η απλή λογική. Όταν λέει, ελάτε να σας δώσω στοιχεία και πάει η πρόεδρος της Βουλής και μάλιστα μια πρόεδρος που ψάχνει τα πάντα. Θα πρέπει να είμαι ανόητος να πω ότι πήγε. Λοιπόν, συνάντησε Γιάννη, και δεν του πήρε τα 99% γιατί λέει το 1% σας έδωσε μέχρι τώρα. Γιάννη, για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, να πάμε στο επόμενο. Θα δούμε ένα βίντεο όπου με παράπονο ο στρατής Λιαρέλης λέει ούτε λίγο ούτε πολύ μας αντιμετωπίζουν ως εγκληματική οργάνωση. Πότε, όταν ήταν στον Αθανασούλη ή τώρα το από αυτό? Προχτές στη συνέντευξη. Ήταν και παλιά στον Αθανασούλη. Ναι, αλλά λέω ότι, λέω ότι προχτές στη συνέντευξη, να δούμε το βίντεο, να μην το λέω εγώ, για να δούμε το βίντεο. Από την θέση που βρίσκομαι τώρα στο σταθμό στον οποίο εργάζομαι, κάπου αισθανόμουν λίγο σαν αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, με όσα λεγόταν. Άμα είναι έτσι, μάλλον δεν είμαι αρχηγός σοβαρής εγκληματικής οργάνωσης. Με όσα λεγόταν και όπου είπα πριν χαριτολογώντας και για το προπατορικό αμάρτημα, θα περιμέναμε καταρχήν αυτό το σχέδιο νόμου, εφόσον λέγεται σχέδιο νόμου, να γίνει μια κουβέντα. Για να είναι πιο καλό. Και ας αγνοηθούμε, όχι μόνο εμείς. Οι εργαζόμενοι. Επίσημα, στοιχείο διαλόγου για αυτό το σχέδιο νόμου δεν έχει υπάρξει. Μια διαβούλευση, αφού ήταν τόσο σοβαρό. Αυτά τα είπε ο στρατής Λιαρέλης, ο οποίος έχει μία θέση τώρα στον Αντένα. Δείτε τι είπε το Προεδρείο της Ένωσης Ιδιοκτητών στην ίδια αυτή εκδήλωση για το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Το καθεστώς λειτουργίας των σταθμών θεσμοθετήθηκε με νόμο το 1989 και αδειοδοτήθηκαν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Τέσσερις φορές προκηρύχθηκαν αδειοδοτικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι ουδέποτε ολοκληρώθηκαν, πάντοτε με ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Ποιο το συμπέρασμα? Ότι το πολιτικό σύστημα ανάγκαζε τους σταθμούς να λειτουργούν χωρίς άδεια. Άρα εγκληματική οργάνωση υπήρχε, αλλά αυτή ανήκε στο πολιτικό σύστημα, το οποίο προφανώς άρμεγε, γιατί διαφορετικά για ποιο λόγο να επιτρέπει λειτουργία χωρίς άδεια τόσων ιδιωτικών σταθμών, οι οποίοι διαχειρίζονταν και διαχειρίζονται απίστευτα ποσά και απίστευτη εξουσία. Στην ίδια εκδήλωση είπαν ότι οι ζημιές από την κρίση στους ιδιωτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας είναι άνω του μισού δις και η συρρήκνωση είναι τραγική ακόμη και σε κρατεά μέσα ενημέρωσης. Για να επανέλθουν στα οικονομικά επίπεδα του 2009 πρέπει, όπως είπα, να έχουν ανάκαμψη 324%, δηλαδή αδύνατη.
Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι οι ιδιωτικοί σταθμοί θα πούν άντε γεια. Δεν αντέχουμε να λειτουργούμε χωρίς άδειες και χάνουμε κιόλας με ευθύνη πάντοτε του πολιτικού συστήματος. Αν δε όμως, όλοι με ένα στόμα είπαν ότι δεν φεύγουν ούτε με καυτό νερό, ότι θα κάνουν τα πάντα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να εξακολουθούν να λειτουργούν με ελληνικό χαρακτήρα, να μην έρθουν οι ξένοι και κατσικωθούν όπως οι Γερμανοί και βλέπουμε ειδήσεις από Σρόιτερ, Φίσερ και άλλους. Ποιο το συμπέρασμα? Ότι η εγκληματική οργάνωση υπάρχει και δεν πρέπει να την αναζητήσουμε μόνο στο αόριστο πολιτικό σύστημα, αλλά σε εκείνους που επωφελούνται από τη λειτουργία με αυτόν τον τρόπο των ΜΜΕ αυτών. Αν οι ιδιοκτήτες των σταθμών αυτών δεν ωφελούνται και έχουν και τόση χασούρα, σίγουρα θα έκαναν κάποια επίσημη καταγγελία από το 1990 ως σήμερα και θα κατήγγειλαν αυτούς που κερδίζουν σε βάρος τους. Από αυτή την καταγγελία θα βρούμε λοιπόν τον μύτο που οδηγεί στην εγκληματική οργάνωση. Εμείς ψάξαμε και καταγγελία δεν βρήκαμε. Υπάρχει κανείς που τη βρήκε? Ερώτημα. Υπάρχουν ιδιωτικοί σταθμοί που να έχουν παράνομα υλικό της κρατικής τηλεόρασης ή όχι? Ξέρουν τίποτα οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των σταθμών αυτών περί αυτού? Ερώτημα. Ποια οικονομική επιφάνεια είχαν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών αυτών σταθμών που χάνουν πριν τη λειτουργία τους και ποια έχουν τώρα? Να δημοσιεύσουμε κάποια στιγμή και φωτογραφίες για να σχηματίσετε μια καλύτερη γνώμη. Αλήθεια, τι είδους ιδιοκτήτες ήταν ο Λαβρεντιάδης και ο Κυριακίδης? Δύο μέρες μετά το ρεπορτάζ μας για την εγκληματική οργάνωση στα μέσα ενημέρωσης, ο αρμόδιος υπουργός επικρατείας Νίκος Παπάς με δήλωσή του επιβεβαιώνει ότι το σημερινό καθεστώς λειτουργίας σε τίποτα δεν διαφέρει από ένα καθεστώς που θα θέσπιζε η μαφία. Ο υπουργός λέει ότι σε μία νύχτα δόθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες άδειες λειτουργίας, αυτό το καθεστώς διαιωνίζεται κτλ. Τι διαφορετικό θα έκανε η μαφία στην Ιταλία, όπου καταδείχθηκε ότι οι κορυφαίοι πολιτικοί λειτουργούν όχι ως υπηρέτες του κράτους και του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ως εγκληματική οργάνωση ελέγχου της κρατικής λειτουργίας, ώστε να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα? Γιατί τάχα είναι η εγκληματική οργάνωση η συνεργασία ποδοσφαιρικών παραγόντων, ώστε να ελέγχουν το χώρο του ποδοσφαίρου και να κερδίζουν, και δεν είναι εγκληματική οργάνωση η συνεργασία πολιτικών με άλλους, ώστε να ελέγχουν τον ακόμη πιο νευραλγικό χώρο των μέσων ενημέρωσης και να κερδίζουν πολλαπλώς? Λοιπόν, δεν ξέρω τι δάκτυλος ήταν αυτός. Πιστεύω να μην χάσαμε το καλύτερο. Τα καλύτερα τα ακούσαμε και θέλω να πω ένα ευχαριστώ και στους συνεργάτες αλλά και στο documenta.gr. Αν ψάχνετε για documenta, μια φορά τη μέρα καλό είναι να κάνετε μια επίσκεψη εκεί και θα δείτε. 500 λέει έχουν ζημιές, Γιάννη. Είπε το, άκουσες. 500 εκατομμύρια. Πάρετε να δείτε τις αδειοδοτήσεις, τις δανειοδοτήσεις στο Μέγαρο που σχετίζεται με το, πάλι με τα ίδια συγκροτήματα, το Μέγαρο Μουσικής, την ώρα που δεν έχουν τα σχολεία ένα μπάλωμα να βάλουν στη στέγη και τα παιδιά κάνουν μάθημα κάτω από βροχή. Πάρτε και άλλα, τα άλλα τα συμπαρογύρω γύρω και θα μαζευτεί τεράστιο ποσό. Κύριε Λιόντο, δεν έχετε μιλήσει καθόλου εσείς λοιπόν σαν επιχειρηματίας. Πώς τα ακούτε τώρα όλα αυτά εδώ? Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα? Αυτή είναι η υγιής επιχειρηματικότητα? Κάθε άλλο. Εγώ θέλω να είμαι σύντομος, θα κάνω μια σύνοψη και δεν θα απασχολήσω άλλο. Δεν με ενδιαφέρει αν η κυρία Κωνσταντοπούλου λειτουργήσε θεσμικά ή όχι, πηγαίνοντας τον κύριο Φαλσιανή. Θέλω να την ευχαριστήσω ως Έλληνας πολίτης. Γιατί ως Έλληνας πολίτης βρίσκομαι εδώ και όχι ως επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης των τίτλων που βλέπετε. Οι επιχειρηματίες όχι, δεν είναι έτσι. Οι επιχειρηματίες είναι όπως είναι αυτοί που είναι στην Ελβετία, όπως είναι αυτοί που είναι στη Γερμανία, στη Σουηδία, που εργάζονται και πληρώνουν φόρους κτλ. Έτσι πρέπει να μάθουν και οι Έλληνες κάποια στιγμή, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Από εκεί και πέρα θέλω να πω και μια πληροφορία που τυχαία να την ξέρω λόγω των διασυνδέσεων που έχω με όλο τον κόσμο, λόγω της ιδιότητάς μου. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και νομίζω ότι ο κύριος Κουρίς θα επιβεβαιωθεί αύριο με το πρώτο σελίδο του. Γνωρίζω ότι οι ελβετικές τράπεζες έρχονται ήδη σε μυστικές επαφές με τους πελάτες τους και τους κάνουν κοινωνούς σε κάτι που έχει ήδη συμβεί και μιλώ για τη Γερμανία συγκεκριμένα. Τους ενημερώνω λοιπόν ότι είτε θα προβούν οικειοθελώς σε δήλωση μαύρου χρήματος, είτε η γερμανική κυβέρνηση θα προβεί αυτόματα σε κάτι τέτοιο με τις όποιες νομικές συνέπειες. Θεωρώ λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και εδώ, έτσι. Έχει υπάρξει ήδη η όποια συμφωνία. Και από εκεί και πέρα, γενικότερα ως προς την πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να πω ότι σε όλα τα πρωτοκλασσά, τα μεγάλα στελέχη μας έσωσαν 40 χρόνια, αρκετά μας σώσανε.
ας δώσουμε την ευκαιρία σε κάτι καινούριο, να δοκιμάσουμε και αυτό το σώσιμο και όλα θα κρυφθούν εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά από τα δικά σας τα μηνύματα. Κοινός παρονομαστής είναι αυτή τη φορά η κάθαρση να μην μείνει στα λόγια. Γιάννη Ντάσκα, είναι 4-5 που λένε ότι περιμέναμε από τον κύριο Ντάσκα να μας πει κάτι για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, των εξοπλισμών και προπαντός για αυτή την τρέχουσα επικαιρότητα που λέει για τον γνωστό προμηθευτή. Τα μεγάλα ονόματα στον χώρο. Για τα λέω πάλι. Τα μεγάλα ονόματα στον χώρο είναι Λιακουνάκος. Μέγας, ναι, οι εξελίξεις που υπάρχουν για τις τελευταίες μέρες. Θέλουν να μάθουν αν ξέρεις κάτι. Μέγας έμπορος όπλων με όλες τις κυβερνήσεις. Ο Ευσταθίου, μέγας έμπορος όπλων. Ο Ευσταθίου είναι συγγενής ενός δημοσιογράφου. Με τεράστιες διασυνδέσεις. Ας απαντήσουν αν είναι συγγενής ή όχι με συγκροτήματα. Υπάρχει έμπορος όπλων, ο οποίος έχει ένα ποινικό μητρό κατάστηκτο και έκανε δουλειές και έπαιρνε εξοπλιστικά προγράμματα με λευκό ποινικό μητρό. Πώς γίνεται να... Το έχει τσιμπήσει αυτό η δικαιοσύνη, το ψάχνει ή όχι? Βεβαίως. Το έχει. Βεβαίως. Διότι σε όλους τους διαγωνισμούς... Έχουμε, συγγνώμη Γιώργο, για να πάρουν απάντηση, γιατί γι' αυτό περίμεναν και από χτες πολλοί. Υπάρχουν ονόματα, περίμεναν, Νίκο, Γιάννη, Νίκο, να μας πεις, έχεις κάποιες εξελίξεις. Ονόματα, γίνεται κάτι αυτό τον καιρό? Ναι, βεβαίως. Θα γίνει και θα γίνει μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουμε θεαματικές εξελίξεις σε αυτό το χώρο. Σε αυτό το χώρο των εξοπλιστικών. Υπάρχουν συγκροτήματα. Τι τρέχει τώρα δηλαδή, έχουν βγει εντάλματα, τι έχει γίνει, ολοκληρώθηκαν, τι... πες μας λίγο από το δικαστικό ρεπορτάζ. Όχι μόνο η κυρία, πώς τη λέμε που βγαίνει στο Sky. Ναι, δεν ξέρω. Δεν την ξέρεις, εσύ δεν την ξέρεις. Άρα δεν την ξέρεις. Η δικαιοσύνη, ναι, κάνει έρευνες και πάρα πολύ σοβαρές. Πάρα πολύ σοβαρές. Υπάρχει μια εισαγγελέας που λέγεται Ράικου. Θυμηθείτε. Στις επόμενες ημέρες. Έχει ολοκληρώσει υποθέσεις δηλαδή. Στις επόμενες μέρες οι εκπλήξεις θα είναι για μερικούς επωνύμους μεγάλες. Να το δούμε, γιατί αυτοί το ξέρουν. Δεν είναι τώρα στη Μύκονο δηλαδή αυτή, Γιάννη μου? Αυτή για σήμερα δεν ξέρω. Η Μύκονος έχει αναστενάξει δεκαετίες από αυτούς. Υπάρχουν έγγραφα με συγκροτήματα τύπου που παίρνουν χρήματα από εξοπλιστικά. Χρήματα. Συγκροτήματα, τι εννοείς, ρε παιδί? Συγκροτήματα τύπου. Είναι πολλά τα συγκροτήματα τύπου στην Ελλάδα. Δηλαδή συγκροτήματα είναι ένας που έχει μία εφημερίδα. Μηνιάτικα χρήματα. Και αυτά είναι και με έγγραφα. Και με άλλα στοιχεία. Και αυτά... Εάν μέχρι τώρα έλεγαν θέλουν και δεν ήθελαν. Υποθέτω ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει τουλάχιστον κάποια βασικά βήματα και τα στοιχεία είναι μπροστά της. Τα στοιχεία είναι μπροστά της. Πιστεύω ότι τα κάνει. Και μπορεί να πάρει κάτι από αυτούς ή έχουν... Και να πάρει και να φτιάξει μια καινούρια φυλακή. Γιατί μεγάλη, ο Καμένος να... λέει, γιατί, όλοι. Γιατί ο Καμένος λέει όσα θα παίρνω από αυτά τα χρήματα, τον άκουσε στη Βουλή, από τη διαφθορά, και εννοούσε ένα, το είπε δηλαδή, όχι εννοούσε. Εκεί και στον Τζακωμό με τον Βενιζέλο που του λέει αν νομίζεις ότι θα ψηφίσεις για να έχεις ασυλία, εσύ μην μας ψηφίσεις ποτέ. Και είπε λοιπόν ότι για τα Λέοπαρντ, για τα υποβρέχια, ότι υπάρχει δυνατότητα να έρθουν λεφτά πίσω, λέει, και αυτά τα λεφτά έχουμε συμφωνήσει με τον Τσίπρα, λέει. Η αγωνία θα πάρουμε λεφτά πίσω. Η αγωνία δηλαδή του Σόιμπλε και των βαβαρών επιχειρηματιών που είναι πίσω από τις εξοπλιστικές εταιρείες είναι ακριβώς να μην ανοίξουν οι λογαριασμοί, γιατί θα φτάσει η ουρά και στη Γερμανία, όπου υποτίθεται ότι με κάποια ονόματα Σίκατσεκ και κάτι άλλο τα κλείσανε. Δεν έκλεισαν όμως αυτά. Εκεί τα έκλεισαν με κάποια μπαλώματα για να πούν τελειώσαμε. Ο Χριστοφοράκος είναι εδώ, αφήστε να κυκλοφορεί. Ο Καραβέλας δεν ξέρουμε που είναι, που μοίραζε, είχε μυστικούς τείχους στο σπίτι του και μοίραζε χρήματα. Εξαφανισμένος κι αυτός. Να σου πω, Γιάννη. Θα σταματήσω. Ορίστε. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί όλο λέμε τα ίδια, νομίζω, για όσους παρακολουθούμε. Αυτοί που πηγαινοερχόσανται με τον Χριστοφοράκο και απεδείχθη ότι είχαν και δωράκια πάρει. Λένε ότι πάνε και για αρχηγή της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν. Αυτοί δεν φοβούνται αυτές τις εξελίξεις. Άρα τι μας λες ότι έρχονται εξελίξεις? Διαβάζω πάλι ότι ο Μεϊμαράκης λέει σκέφτεται να καλέσει κάποιους και από τα παλιά που ασχολιώσανε με το χώρο της άμυνας. Ένα λεπτό. Άρα αν έχουν ανησυχίες
δεν θα βγαίνουν. Αν δεν έχουν. Αναφέρεστε στους λεμονοστήφτες. Εγώ λέω ότι έχουν. Σε αυτούς που ελάμβαναν λεμονοστήφτες. Μα δεν είναι μόνο αν έπαιρναν γκαζάκι ή αυτό. Γιατί σήμερα αυτοί κουλάνε το δάχτυλο. Εγώ λέω, Γιώργο, ότι οι εισαγγελέας ή οι εισαγγελείς κάνουν έρευνες. Ναι, αλλά λες ότι έρευνες, τώρα μετά τη Παναγία λες θα κλάψουν μανούλες. Ναι, και αυτές οι έρευνες έχουν καταλήξει. Δείξτε το βίντεο. Και σε ηχηρά ονόματα κιόλας. Δείξτε το βίντεο. Ο Ντάσκας δεν ήρθε σήμερα έτσι πολύ ωρεξάντος για το βίντεο. Ανόρεκτος. Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει άλλη μία δικογραφία για τις αμαρτωλές συμβάσεις των εξοπλιστικών, βάζοντας για πρώτη φορά στο κάδρο των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννου Παπαντονίου. Η Βουλή πλέον είναι αρμόδια να αποφασίσει για την ποινική τύχη του Γιάννου Παπαντονίου, εάν θα διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του για την υπόθεση των Λέοπαρτ από τον Οκτώβριο του 2001 έως τον Μάρτιο του 2004. Η δικογραφία αφορά τη σύμβαση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων τύπου Λέοπαρτ που αποκτήθηκαν από τη γερμανική Kraus Maffei Wickman και κόστησαν 1,727 δισευρώ. Για την υπόθεση αυτή ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος 12 κρατικών αξιωματούχων για απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατά του δημοσίου, αλλά και σε βάρος γνωστού επιχειρηματία για ηθική αυτουργία στην απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η έρευνα έχει διαταχθεί από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς Ελένη Ράιχου και διερευνήθηκε από τους επίκουρους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Αντώνη Ελευθεριανό, οι οποίοι με αίτημα δικαστικής συνδρομής προσπάθησαν να φωτίσουν τις διαδρομές του μαύρου χρήματος μέσα από ύποπτα εμβάσματα που εντοπίστηκαν. Μάλιστα, οι αρμόδιες αρχές, αξιοποιώντας σημαντικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, οργάνωσαν την ευνίδια είσοδο στα γραφεία της εταιρείας συμφερόντων του επιχειρηματία στην Αθήνα και κατάσχεσαν σωρία εγγράφων τα οποία και μελέτησαν σχολαστικά. Παράλληλα, ντου έγινε και από τις γερμανικές αρχές στα γραφεία της γερμανικής εταιρείας που προμήθευσε τα εν λόγω άρματα. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχθηκε η υλοποίηση της σύμβασης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που στην περίπτωση των Λέοπαρτ χρήματα θα έπρεπε να διατεθούν για την υποβοήθηση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να αντισταθμιστεί στο κόστος προμήθειας του κύριου υλικού με το οποίο επιβαρύνθηκε η χώρα, δηλαδή των αρμάτων μάχης. Ωστόσο, από την έρευνά τους, οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι ένα μέρος της υλοποίησης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων δεν αποτελεί αποδεκτή συναλλαγή, καθώς ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε μέσω τεχνάσματος από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για τη συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρεών συμφερόντων του ομίλου του. Ο Γιάννος Παπαντονίου πάντως αρνείται οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για υποθέσεις που έχουν πλήρως απαντηθεί ακόμη και στη Βουλή και δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου θητεία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στην απολογία ποταμό, ωστόσο, που είχε δώσει ο πρώην αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλισμών Αντώνης Κάντας, είχε αναφέρει τρία πρώην πολιτικά πρόσωπα, τους ήδη καταδικασμένους Άκη Τσοχατζόπουλο και Γιάννη Μπόκο, αλλά και τον Γιάννο Παπαντονίου, ενώ κατανόμασε τον Θωμά Λιακουνάκο, ιδιοκτήτη της Άξον και εκπρόσωπο από της γερμανικής κατασκευάστριας εταιρείας τον Leopard 2, ότι ήταν το πρόσωπο που του άφησε στο γραφείο του το σακ βαγιάς με τις 600.000 ευρώ για την αγορά των αρμάτων. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί κάποιοι λένε θα το πούνε μία, θα το πούνε δύο, θα το πούνε τρεις, θα βαρεθούνε, δεν βάριες. Και εμείς θα ξαναείμαστε στο προσκήνιο, εδώ σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και θα κουνάμε και το δάκτυλο, όπως λέει ο Γιώργος, ο Κανελάκης, Γιώργο. Θα κουνάμε και το δάχτυλο, βέβαια. Για να καταλάβει κανείς τη δυσκολία σε αυτά τα θέματα, όμως, αγαπητοί κύριοι, κάποτε είχε γίνει Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών ο πρώην εισαγγελέας, ο κ. Ζορμπάς. Πήγα κι εγώ και άλλοι δημοσιογράφοι, τον επισκεφθήκαμε και μας έλεγε το τι διαφθορά υπάρχει εδώ, το τι χαμός γίνεται με μίζες στο Υπουργείο, το τι θα βγάλουμε, δεν θα το πιστεύετε. Μας τα έλεγε ο εισαγγελέας. Και γράφαμε καλά λόγια. Αποδεικνύονται αυτά γιατί τα γράφαμε στις εφημερίδες με καλά λόγια. Και τι έγινε τελικά? Και βγήκε ο διευθυντής του γραφείου του, ένας στρατηγός, με 3 εκατομμύρια και αυτός. Λέει ο εισαγγελέας, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Λέει αυτός μόνος του τα πήρε. Ωραία, δεν ήξερε τίποτα. Ο διευθυντής του γραφείου του. Ωραία, δεν ήξερε τίποτα. Θυμάσαι το όνομα ή όχι? Κατσής, Κατσάς, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Λοιπόν, αυτός 3 εκατομμύρια. Και λέει δεν ήξερα εγώ τίποτα, με ευνηδίασε και εμένα. Μάλιστα. Τα προηγούμενα, ένα κατάλογο με τους προηγούμενους μισθοδόρους μας δίνει και ο κ. Ζορμπάς και άλλοι να πούμε μπράβο. Δεν ήξερες, δεν ήμουν ανυποψίαστος, ωραία κλπ. Κλπ. Μηνύσεις στον διευθυντή σου, στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε και εσύ και οι προηγούμενοι. Κάνανε? Όχι. Μέχρι τώρα. Επειδή λέτε για ονόματα.
Και γιατί δεν κάνουν. Ναι, αλλά γιατί τώρα για τα συγκροτήματα, γιατί πιστεύουν ότι θα βρουν προστασία από τα συγκροτήματα τύπου που τα έπαιρναν χοντρά από αυτές τις ιστορίες. Πολύ χοντρά. Δηλαδή, και λένε, θα βγάλουν εξοπλιστικό. Τα μάτια τους μόνο τα συγκροτήματα τύπου. Θα μαζί με τα συγκροτήματα και μερικούς πολιτικούς θα κόψουμε τα κεφάλια των δικαστών που θα τα ψάξουν ή των πολιτικών. Θα τα κόψουν, το στείλουν στο σπίτι τους. Και θα σταματήσουν. Έτσι πιστεύουν και σήμερα. Γιατί πιστεύουν και σήμερα. Και τους έκλεισε το μάτι ο Σόιμπλε, γιατί τα εξοπλιστικά τα περισσότερα είναι γερμανικά. Και είπε: θα πάρουμε εμείς τον Χριστοφοράκο εδώ. Θα τον έχουμε υπό προστασία. Δεν θα μιλήσει, δεν θα βγουν προς τα έξω. Ξαφανίσαμε τον Καραβέλα. Πήραμε και τον Γιούγκ, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών που τον είχαν εδώ ως επίτιμο της Siemens. Και αυτό ήταν με τους εξοπλισμούς. Τον πήραν και αυτόν απ' έξω, ήταν υποκατηγορία εδώ. Και λέει: μη φοβόσαστε, δεν θα βγει τίποτα. Και έχουν τώρα τον Γεωργίου, που είναι ο άλλος Χριστοφοράκος εδώ, και κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Και κάνω και μια αποκάλυψη αφού. Απέδρασε τη χώρα. Δείξτε το πρωτοσέλιδο της FM, αν μπορείτε, Voice. Εξωτερικών. Εγώ χρησιμοποιώ να κάνω και μια άλλη αποκάλυψη πάνω στο θέμα αυτό. Η εφημερίδα που κυκλοφορεί τώρα στα περίπτερα του Νίκου του Μανασιώτη. Την κάνει αύριο το site μας, fmvoice.gr. Ότι ο κύριος Τσακαλώτος για αυτή την ιστορία, αυτή την υπόθεση, έχει δύο εμπιστευτικές επιστολές στα χέρια του από τις 24 Ιουλίου. Και ρωτάω τώρα την κυβέρνηση. Εάν τη Δευτέρα δεν μπει στην Ελστάτ. Αν έχετε το πρωτοσέλιδο, δείξτε το. Εάν δεν μπει τη Δευτέρα στην Ελστάτ που έπρεπε να έχει μπει. Μαγειρεύει νέο έλλειμμα. Ακριβώς. Κοινάζει στον αυτό. Αέρα τη διαπραγμάτευση ο Ανδρέας Γεωργίου της Ελστάτ. Εάν την Παρασκευή τους βγάλει μια συνέντευξη τύπου και δώσει τους εθνικούς λογαριασμούς στους Γερμανούς, του Σόιμπλε, που τόση ώρα συζητάμε εδώ για τόσα θέματα. Και έρθει ο Σόιμπλε στη διαπραγμάτευση, μια εβδομάδα πριν το στόχο της κυβέρνησης να υπογράψει συμφωνία. Το τρίτο μνημόνιο και πάει σε εκλογές και προχωρήσει στο σχεδιασμό της και σωθεί η χώρα κτλ. Και έρθουν νέα προαπαιτούμενα. Όχι τα προαπαιτούμενα αυτά που ζητάει ήδη η Βελκουλέσκου. Καινούργια. Με το επιχείρημα ότι το έλλειμμα της τελευταίας 25 ετίας δεν ήταν τόσο πριν το 2010, αλλά ήταν τόσο. Τι θα κάνει τότε ο κ. Τσακαλώτος? Δημήτρη, αυτό που λέει είναι σοβαρό και όχι απλό. Γιατί λέτε ότι θα πιάσουν όλους τους κλέφτες από το ένας. Εδώ σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει ένας μικρός χαμός και αν εμφισβητήσει οποιοδήποτε την εγκυρότητα του ρεπορτάζ, σας λέω ότι έχω εδώ μπροστά μου τις δύο επιστολές στον κύριο Τσακαλώτο από πρόσωπο, το οποίο δεν είναι ο Μανεσιώτης, είναι άνθρωπος που ξέρει, έχει βάλει τη σφραγίδα του, έχει την υπογραφή του και του λέει πρόσεξε. Γιατί αυτός εκεί, εκτός από το ότι έχει μια κλίκα και μαγειρεύει γενικούς διευθυντές χωρίς προκηρύξεις θέσεως, διώκει με πειθαρχικά όποιους αντιστέκονται υπαλλήλους, κάνει πάλι αυτό το πράγμα, ο Γεωργίου. Και ο οποίος διώκεται, σήμερα, ο οποίος διώκεται απειλάγει, επί της ουσίας απειλάγει, από την ελληνική δικαιοσύνη, την αδέκαστη. Γιατί πάει. Κάτι θέλει να για πει, απιστία. Δεν απειλάγει. Μην λέμε τέτοια στον κόσμο. Πάει για μία υπόθεση μόνο. Εντάξει, επειδή τώρα. Δεν παραιτήθηκε από το Δουνουτού. Απαλλάχτηκε όταν για την τεχνητή διόγκωση του χρέους. Αλλά... αυτό είναι το σκάνδαλο. Εντάξει, όμως παραπέμπεται. Μην λέμε. Παραπέμπεται γιατί δεν παραιτήθηκε όταν. Έχω εδώ την ανακοίνωση του Συλλόγου. Για να μην νομίζετε, γιατί μερικές φορές όπως μιλάει ο Νίκος για να βγάλει μια χαρά την σωστή μιλάω, αντίδρασή του. Υπερβάλλει. Εδώ είναι λοιπόν δεν η ανακοίνωση του Συλλόγου που λέει ότι εγώ παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος λόγω ασυμβιβάστου, για μη τακτική σύγκληση του επταμελού συλλογικού οργάνου της Ελστάτ και την εν τέλει κατάλυση του οργάνου προκειμένου να ενισχύσει την εξουσία του ενός ανδρός και από ανεξάρτητη στατιστική αρχή να την μετατρέψει σε προσωπικό του μαγαζί. Έχει 5 σελίδες ανακοίνωση ο Σύλλογος για τον κύριο Γεωργίου. Να δούμε και το βίντεο. Δεν είναι έτσι. Να πούμε ναι, βέβαια. Ναι, Δημήτρη. Το είδα στην αρχή σήμερα που έκανε αναφορά στον κύριο Γεωργίου ότι φεύγοντας, δύο μέρες πριν φύγει, υπέγραψε και έκανε γενικούς διευθυντές. Δεν ξέρω τι έκανε, δύο δικούς του ανθρώπους, ούτως ώστε να έχει πόδι μέσα στην Ελστάτ και όντας εκτός ο ίδιος. Να έχω, μπορεί άρα να έχω καταλαβαίνετε ότι όντως αυτό το πράγμα το θεωρούσε μαγαζί του. Και θέλει να το θεωρεί μαγαζί του και μετά την αποχώρηση. Πάντως και αυτή η ιστορία με τις ανεξάρτητες αρχές τώρα, έτσι, έλεος. Όπως η Επιτροπή, Ανταγωνισμού. Για να με τα καρτέλ. Ανεξάρτητη αρχή λέει η Επιτροπή. Εκεί να δεις, Κυρατσάκη, πώς τον λέμε. Κυριτσάκη. Κυριτσάκη, γεια σου κύριε Κυριτσάκη. Μπορώ να έχω το λόγο. Άλλη ανεξαρτησία εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για τα σκάνδαλα τα οποία αναφέρθησαν προηγούμενα.
Τα σκάνδαλα τα οποία διαφωτίζετε εσείς από την εκπομπή σας και ο κύριος Δάσκας από το documenta.gr είναι ίσονο σημασίας, είναι της πλάκας. Τα πραγματικά σκάνδαλα είναι αυτά τα οποία σήμερα, με επιστολή τους 37 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τον Πρωθυπουργό, ζητούν να τους αναγνωρίσει τρόπον την ικανότητα που έχουν αυτοί, διότι στο παρελθόν τα διαχειρίστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ζητούν λοιπόν από τον Πρωθυπουργό να τους αναγνωρίσει την ικανότητα που έχουν στην εξιχνίαση σκανδάλων και στην διαφώτιση σκανδάλων. Και μεταξύ άλλων θεωρούν ότι σκάνδαλο είναι η Βαλαβάνη, άλλο σκάνδαλο είναι κάποιος υπουργός που φέρεται να έχει μειοψόρο στην Κύπρο κτλ. Κτλ. Εδώ σαργεί. Ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να τιμήσει το λόγο του και τη διακηρυγμένη θέση του για ρήξη με την κλεπτοκρατία. Και αν δεν το κάνει, το έχω ξαναπεί, θα πάρει την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Είναι προκλητικό να υπάρχουν σήμερα επιχειρηματίες οι οποίοι λέγουν ότι ο Τσίπρας θα μας πορδεύσει τα μέζεα. Αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό. Ελληνικά είναι αυτό? Ελληνικότατα. Κριτικό είναι. Το είπα. Ελληνικότατα το είπα. Θα μας πορδεύσει τα μέζεα. Αυτό λένε σήμερα επιχειρηματίες. Γελάει, Δάσκα. Εγώ δεν την ξέρω αυτή την ξέρεις ή την έκουρας. Αυτό πάλι με το... Και είναι προκλητικό. Αυτό που λέει έχει σημασία όμως. Σήμερα μας βλέπει ο κόσμος και μας πήρε για τη Χαλκιδική, Νίκο. Μας πήρε τη Χαλκιδική. Υπάρχει ένας δήμαρχος, ο Δήμος Σιθωνίας. Ο δήμαρχος, ο οποίος ορκίστηκε σε ξενοδοχείο, το οποίο ξενοδοχείο είχε ιστορίες μεγάλες ανοιχτές με την παραλία. Εκεί ορκίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι, με μικίνι, με μαγιό πήγαν? Όχι. Είπαν θα ορκιστούμε εκεί, στην αίθουσα αυτή. Α, λέω και άμα τους πάρετε ο προηγούμενος, ο Βαρσάμις Γιοβανούδας, που ήταν ένας βουλευτής παλιότερα και ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος λοιπόν σήμερα, κύριε Τσουκαλά, που μιλάμε, λέει αντικειμενική αξία 97.000 ευρώ, το αγοράζουμε 250.000 ευρώ ο Δήμος κάτι. 250.000 ευρώ. Με αντικειμενική 97. Και δεν του λέει κανένας τίποτα. Σήμερα. Λοιπόν, σήμερα. Μετά τα έχω Παναγίας, τα έγγραφα. Τα έχω τα έγγραφα. Μετά της Παναγίας, εγώ αν θες το πάω στη Βουλή, Γιάννη. Βεβαίως θα το πάω στη Βουλή. Αυτό που ορκίστηκε. Αυτός ο δήμαρχος που ορκίστηκε στο ξενοδοχείο, γιατί δεν είχαν άλλο χώρο, έχει σήμερα μια αγοραπολισία και λέει πρώτη σελίδα. Το έγγραφο το έχω. Θα το δείτε και αύριο και στα ντοκουμέντα. Θα πάει Νίκο στη Βουλή, αν θέλει ο κύριος Νικόλαος. Δεν διαθέτει δημαρχιακό μεγάλο. 97.000 ευρώ αντικειμενική αξία, 250.000 αγορά. Γράψτε, όταν ζητάει ένας δημοτικός σύμβουλος Σιθωνίας. Γράψτε. Όταν σκάνδαλο στο Δήμο Σιθωνίας. Όταν ζητάει ένας δημοτικός σύμβουλος στοιχεία, του απαντάνε. Δεν έχει ένομο συμφέρον να σου πούμε τι έγινε στο δημοτικό σύμβουλο. Λοιπόν, αυτά σήμερα, τώρα. Γιάννη, θα διακόψουμε την εβδομάδα μόνο της Παναγίας και θα ξαναγυρίσουμε στις 17. Στις 17, μιας και είπε τώρα για το Δήμο Σιθωνίας, θα έχουμε το Δήμαρχο Αλεξάνδρειας εδώ και θα τρίβουν τα μάτια τους όσοι ξέρουν πολύ καλά τι συγκεκριμένα θα έρθει να πει με ονόματα. Εδώ, ο Δήμαρχος της Αλεξάνδρειας. Αυτό μετά της Παναγίας. Μας λέει ο κύριος Μπογιατζόγλου, Γιώργος, πρόεδρος Συλλόγου Προσοτσανιωτών Θεσσαλονίκης. Προσφέρουμε σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Παναγίας Γουμερά, αν το λέω σωστά, δεν είναι και καλά τα γράμματα, δωρεάν διακοπές σε ποιους, εντελώς δωρεάν διακοπές, προφανώς σε ανθρώπους που θα έχουν μια ανάγκη. Επικοινωνήστε τέλος πάντων μαζί μας. Σας παρακαλώ αν μπορείτε λίγο καλύτερα τα γράμματα. Η κυρία Αγγελική από Πειραιά, οι ισόβιες συντάξεις των Πολυτέκνων Μητέρων θα επανέλθουν. Έγινε προχτές μεγάλη συζήτηση στη Βουλή. Υπάρχουν δυσκολίες. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν θα επανέλθουν. Όταν γίνουν εκλογές θα έρθω να σας ψηφίσω. Αγγελική από Βοστόνη. Είναι στην Αχαΐα τα εκλογικά σου δικαιώματα, Αγγελική. Με το καλό. Αν λες όλους μας, πάλι με το καλό σε περιμένουμε. Ο κύριος Αναστάσιος από Πειραιά. Έχει αχαιούς Βοστόνη. Οι Έλληνες, έχει. Οι Έλληνες εφοπλιστές αυτή τη στιγμή είναι τρίτη και όχι πρώτη.
ο Κώστας από το Μοσχάτο. Μεγάλη υποβάθμιση. Όλοι αυτοί με τα εκατομμύρια και τα δις δεν πληρώνουν τίποτα. Γιατί εμείς τότε πρέπει να πληρώνουμε? Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το είπε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν προλάβουμε, αν με αφήσουν εδώ οι καλεσμένοι, θα δούμε από εκείνη τη συνεδρία στον άλλον που τον είχαν πάρει τα κλάματα. Ο κύριος Κωνσταντίνος από Άνω... Θα πείτε κάτι για την αποταξία που έχει προκύψει με τον Κορονάκη. Είπαμε χτες, δεν υπάρχει αποταξία, έχει δώσει ανακοίνωση και το κουβεντιάσαμε και χτες. Τι γίνεται με τα ενοίκια που χρωστάει η περιφέρεια στους ιδιοκτήτες ακινήτων? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μαρία από τον Άγιο Στέφανο. Θόδωρος από το Ζεφύρι. Τι έχουν γίνει τα ακίνητα του ΟΕΚ? Θανάσης από τη Ρόδο. Τι έγινε το πρόγραμμα των ΑΝΕΛ για το κούρεμα των δανείων των Ελλήνων? Γιατί ο Καμένος δεν θέτει θέμα στο ΝΑΤΟ για τους λαθρομετανάστες? Και ο Σωτήρης Βεκάκος μας στέλνει τα συγχαρητήρια. Και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Καταδίκη σοκ, αλλά και άγριο, λέει κύριε Ντάσκα Παρασκήνιο, για να καλυφθούν οι αθλιώτες. Δεν θα το ανοίξουμε όμως αυτό το θέμα σήμερα σε άλλη εκπομπή. Υγεία να έχουμε. Έχουμε να πούμε γι' αυτό και έχει καλό ρεπορτάζ ο Γιάννης ο Ντάσκας. Να δούμε αν θέλετε το βίντεο για την... Έχετε έτοιμο το βίντεο για την Γενέτ? Αν το έχετε, σας παρακαλώ πολύ. Τώρα που έχουμε τον Νίκο τον Μανεσιώτη εδώ, πήραμε μια απάντηση, γιατί είχαμε κάνει ρεπορτάζ για μια φοροδιαφυγή. Εδώ ο Νίκος ο Μανεσιώτης και η εφημερίδα του. Καλέσαμε τους υπουργούς να μας πούν, είναι δυνατόν και κερατάς και ζημιωμένος που λέει ο λαός, έγιναν έλεγχοι και όμως κοιμούνται υπόπτως στο Υπουργείο Οικονομικών? Πήραμε μια απάντηση, για να δούμε λοιπόν. Ένα-δύο λεπτά ένα βίντεο που έχουν ετοιμάσει συνεργάτες και παρακαλώ τον Νίκο τον Μανεσιώτη να κάνει το δικό του το σχόλιο και αμέσως θα πάμε στο επόμενο θέμα. Αντιμέτωποι με κατηγορίες για σύσταση συμμορίας βρίσκονται οι εφοριακοί που διενήργησαν εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο και επέβαλαν πρόστιμα μαμούθι συνολικού ύψους 78 εκατομμυρίων ευρώ για έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων στην εταιρεία Genet, που εμπλέκεται σε πολύ γνωστή υπόθεση τοκογλυφίας, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Voice. Ταυτόχρονα, η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου της συγκεκριμένης εταιρείας παραμένει ανολοκλήρωτη εδώ και 2,5 περίπου χρόνια, εξαιτίας ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να καθίσταται προς το παρόν αδύνατη βεβαίωση και ίσπραξη των συνόλων των προστήμων ύψους 78 εκατομμύριων ευρώ, αλλά και να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιπλέον φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ που πρέπει η εταιρεία αυτή να πληρώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια κρίσιμη απόφαση Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών, από την οποία εξαρτώνται η ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου στη συγκεκριμένη εταιρεία και ο καταλογισμός πρόσθετων φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ προς αυξήσεων και προστήμων για μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, εκκρεμεί προς έκδοση από τον Μάρτιο του 2013. Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβαΐδου το Δεκέμβριο του 2014 απεδέχθη αίτημα της εταιρείας να ξαναελεγχθεί από την αρχή. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν έμπειροι και αδιάφοροι φορολογητές στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου φαντάζουν ανυπέρβλητα. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν μηνυθεί από τους υπευθύνους της εταιρείας Genet, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της τοκογλυφίας. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του ελεκτικού τους έργου από την ίδια τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Voice, οι εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι στην υπόθεση της τοκογλυφίας δεν είναι μόνο τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας που είναι αρκετά γνωστά στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Ανθόπουλος, όπως προκύπτει από το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Τα τρία στελέχη της εταιρείας Genet κατηγορούνται βάσει του βουλεύματος ότι δάνειζαν με ετήσια επιτόκια από 38,62% έως και 205,12%. Οι υπεύθυνοι αντιμετωπίζουν επίσης και ποινικές διώξεις για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα φοροδιαφυγής και συγκεκριμένα για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλου ύψους. Η εταιρεία Genet διαψεύδει το δημοσίευμα της εφημερίδας Voice.
Η Τζένετ ΑΕ σε συνέχεια των δημοσιευμάτων αναφορικά με τη συμμετοχή της εταιρείας μας σε τοκογλυφία και έκδοση εικονικών τιμολογίων διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών ως ανυπόστατο, απόλυτος αναλυθές και συγκοφαντικό και δηλώνει τα δημοσίευματα υιοθετούν τις θέσεις μιας πλευράς μεταξύ δύο αντιδικιών, αποσιωπούν αυτά που βαραίνουν τη δεύτερη πλευρά για τα οποία έχει πολλαπλές καταδίκες. Επίσης, αποσιωπούν ότι ελέγχονται αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι με βαρύτατες κατηγορίες για πολύχρονη εύνοια προς αυτή την πλευρά. Επίσης, αρκετοί εξ αυτών, προκειμένου να καλύψουν συναδέλφους τους, ακολουθώντας τον νόμο της σιωπής, προέβησαν σε πράξεις απονενοημένες χωρίς να δώσουν εξήγηση ή παρέχοντας ψεύτικες εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Καλή την πίστη, όμως θεωρούμε ότι αυτοί που δημοσίευσαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αν και όφυλαν να τις διασταυρώσουν αξιοποιώντας περισσότερες από μία πηγές, είχαν ως κίνητρο την προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου και τη διασφάλιση των εσόδων του. Λοιπόν, Γιάννη Ντάσκα. Καλή την πίστη, λέει. Αν και είπα ότι ο Νίκος θα πρέπει να πει δύο κουβέντες, αλλά... Εγώ να πω μόνο ότι είχα κάνει ένα πρωτοσέλιδο στην Ελευθεροτυπία για αυτή την υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον Ανθόπουλο, πρώην Υπουργό Παιδείας σε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ο οποίος έγινε πολύ γνωστός για την υπόθεση του Πόρτο Καράς. Ο οποίος δεν μας απαντάει. Όταν και διαγράφει τότε τον Παπανδρέου κλπ. Πήγα λοιπόν ως ερευνητής της Ελευθεροτυπίας, φωτογράφησα μία βίλα που έχει ο κύριος Ανθόπουλος στο πανόραμα της Βούλας και από την οποία βλέπεις την Λιβύη, γιατί στην αντιδική αυτή μέσα έχει η βίλα αποτελεί αντικείμενο της διαμάχης. Λέει η άλλη πλευρά, λέει άλλη πλευρά ότι με αυτή η αγορά σε αυτό το σπίτι μας έλεγε θα μένουμε μαζί μισό-μισό. Υπάρχει τέλος πάντων μια αντιδικία. Τι λες τώρα, μοναστήρι ήταν που θα μέναν όλοι μαζί. Κοινόβιο. Έτσι θεώρησα και εγώ και πήγα και βρήκα μια ωραία βίλα με ωραία χρώματα κλπ. Τη φωτογραφίσαμε, την κάναμε ένα θέμα. Βάζεις λίγα δικά σου. Είπε ο κύριος καθόλου, είπε ο κύριος Ανθόπουλος στις δικές. Τι πήγε και αγόρασε ο Ανθόπουλος τη βίλα για να μένουν και άλλοι μαζί. Έτσι λέει άλλη πλευρά, μας εξαπάτησε, μας κορόιδεψε, διότι ο κύριος Ανθόπουλος λέει όχι, όχι, όλα αυτά είναι μια χαρά, εγώ είμαι πεντακάθαρος κλπ. Η δικαιοσύνη έχει βγάλει βούλευμα παραπεμπτικό για την τοκογλυφία, για τον κύριο Ανθόπουλο. Πόσα χρόνια είναι αυτό? Πολλά χρόνια σέρνεται. Όπου υπάρχει επώνυμος, η δικαιοσύνη σέρνεται. Υπόθεση αν υπάρχει... αυτή το Συμβούλιο Εφετών τους έχει παραπέμψει με την απόφαση 472 του 2014. Και θέλω να πω, επειδή και το κανάλι έχει δημοσιεύσει αυτό το θέμα και εσείς, κύριε Νικολόπουλο, έχετε κάνει ερώτηση στη Βουλή. Μου έστειλαν, είδες και εμένα αυτό. Και σε εμάς. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν υιοθετήσαμε ούτε παρουσιάσαμε τη μία πλευρά. Παρουσιάσαμε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Το ανώτατο στην δικαστική ιεραρχία, συμβούλιο, το δικαστικό συμβούλιο, το Συμβούλιο Εφετών. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή κατηγορούν τους εφοριακούς ότι πήγαν να τους εκβιάσουν και η τρομοκρατική οργάνωση και αυτή κτλ. Σήμερα αποκαλύπτουμε και αύριο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο site στο fmvoice.gr. Αν μπορούμε να δείξουμε το site. Την απόφαση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών και της Οικονομικής Επιθεωρήτριας, που θεωρούν αβάσιμες τις καταγγελίες της Τζενέτ για τους εφοριακούς. Θεωρούν δηλαδή ότι οι υπάλληλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και για να κλείνουμε οριστικά με αυτή την ιστορία. Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και άρχισε να τους ψάχνει η εφορία και στη συνέχεια οι υπόλοιπες αρχές? Η μία εταιρεία, η Πετρίδης, τσακώθηκε με την Τζενέτ και πήγε και κατήγγειλε οι Πετρίδες στην Τζενέτ ότι κάνανε εικονικά τιμολόγια 17 εκατομμυρίων ευρώ. Ότι μετήχε και αυτοί. Και μετήχαν και αυτοί. Έτσι. Φανταστείτε τι έχει γίνει μεταξύ τους. Δηλαδή. Αυτοκαταγγέλθηκαν και το παραδέχεται στην απάντησή της στην Τζενέτ. 17 εκατομμύρια. 35 λέει ο νόμος ότι πρέπει να τους επιβάλλει στη μία εταιρεία. 78 στην άλλη έχει διαπιστώσει ήδη το Συμβούλιο Εφετών. Συγγνώμη, επευλήθησαν αυτά. Έρχεται λοιπόν η κυρία, εδώ ο κύριος Θεοχάρης και μετά η κυρία Σαβαΐδου και παγώνουν τις αποφάσεις των υπαλλήλων. Η Πετρίδης ήταν ελήπτρια. Γιατί κατά τα άλλα είναι οι κακοί οι δημόσιοι υπάλληλοι και κακοί οι εφοριακοί που είναι αυτοί που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους κτλ. Και παγώνει η κυρία Σαβαΐδου και δέχεται το αίτημα της Τζένετ να γίνει νέα από μηδενική βάση έρευνα. Και αυτή η υπόθεση εκκρεμεί 2,5 χρόνια. Και το ελληνικό δημόσιο σήμερα πάει να κόψει πάλι συντάξεις και μισθούς. Έτσι. Και έχουμε 78. Το μαξί μου ακούει. Εδώ πάει το μαξί μου ακούει. Ο υπουργός ακούει.
Κάτσε ρε Νίκο, σιγά μην ακούει. Ένα σκότωμα να φύγουμε. Άμα δεν ακούει κανένα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Άμα κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μπορεί να λες δεν ακούει. Πολύ σωστή. Δεν ακούει. Καλά, εντάξει, δεν αλλά ακούει. Εμείς πάμε να φύγουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Μανεσιώτης. Αν του αφήσουμε στον υπόλοιπο. Όχι, βέβαια. Να μην φωνάζουμε. Σε χλωρό κλαρίδα. Όχι, εμείς θα φωνάζουμε. Δεν μη μου λες τώρα δεν ακούει λοιπόν. Δεν ακούει. Θα ακούσουν, θέλουν, δεν θέλουν. Γιάννη Ντάσκα, η ελευθεροτυπία τι θα ξαναβγεί, μαθαίνω. Προσπαθεί ο Χάρης ο Οικονομόπουλος από τη μία πλευρά που είχε την έκδοση πριν. Άλλοι εργαζόμενοι από την άλλη πλευρά προσπαθούν. Υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία ανοιχτή. Είναι κρίμα που ένας τέτοιος τίτλος με αυτή την περιουσία που είχε, το κτίριο κλπ. Μαθαίνω ότι ενδιαφέρεται ένας καναλάρχης, γι' αυτό σε ρώτησε. Από τους υπάρχοντες ή από αυτούς που θα γίνουν. Γιατί οι υπάρχοντες, από τους υπάρχοντες πόσοι θα μείνουν στον χώρο. Οι άλλοι τι θα κάνουν, θα πουλάνε στραγάλια. Πόσοι θα μείνουν. Δεν έχει σωστή πληροφορία. Πόσοι θα πάρουν τις άδειες. Πόσοι... Οι άλλοι τι θα κάνουν. Ρε, έχουν δουλειές. Έχουν δουλειές. Α, κανέναν άλλη δουλειά πριν εδώ που τα λέμε, έχεις δίκιο. Ναι. Έχουν δουλειές. Ναι. Δηλαδή, αν ένας ήταν και το βοσκός, θα γυρίσει πίσω στη. Λοιπόν, ποιος την παίρνει, κύριε Μανασιώτη, πριν πάμε, ξέρεις τίποτα εσύ, θα μας πεις ή πάλι χαμογελάς έτσι. Σαρδόνια και. Εμένα δεν με καταλαβαίνεις, οπότε τι να το πω. Αφού όταν μιλάω δεν καταλαβαίνεις. Θα δεις έκπληξη με την ευθεροτυπία. Δεν θα είναι καναλάρχης. Ούτε ο κύριος Οικονομόπουλος θα είναι. Ποιος θα είναι. Πες μου ποιος θα είναι. Μπορεί να είσαι εσύ. Όχι βέβαια. Αν και θα έπρεπε, εάν συζητάμε για αλλαγή στα πράγματα, θα έπρεπε να βγουν παντού μπροστά νέοι άνθρωποι. Πού να βγουν, και άφταρτοι. Πάρε να βγουν. Μήπως δίνει, έχεις δει να δίνει η Εθνική Τράπεζα διαφήμιση στην FM, στη δικιά σου, δίνει στο Χωνί, δίνει σε καμιά από τα αντιμνημονιακά. Σε μας έδωσε χθες. Σε μας έδωσε χθες. Α, τρομάρα μου, μπράβο. Άμα γράφεις για την Κλιμάκη, μπράβο, 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 μπράβο. Τα ακούς, κύριε Ντάσκα. Να ευχαριστήσεις δημοσίως. Δεν ξέρω το χώρο καθόλου. Βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι. Λοιπόν, Ανδρέας Μικελίδης. Θέλω να σας παρακαλέσω πολύ να απαντήσετε μια φτωχή, αλλά όπως απορία και εσείς, που έχω. Που λέει εδώ στον αγώνα. Μπορείτε να μου πείτε πού πήγαν τα 90 δις του έλα στις τράπεζες, αφού αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για ανακεφαλαίωση ήταν πολύ πιο λίγα. Έπρεπε να πάρουν τόσα λεφτά και αν όχι, γιατί τα πήραν τα έκαναν. Εχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουμε και σήμερα ένα βίντεο, δεν θα το προλάβουμε. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο για αυτό και είναι αποδεδειγμένο. Κάμια πενταριά πάντως λέει ότι λείπουν. Μη σας κουράζω με τα παράπονα, να συγχαρώ συγκεκριμένα και τον κύριο Καμένο για την ορθή στάση σας δίπλα στον Πρωθυπουργό. Μπράβο σας. Ο κύριος Ντάσκας έχει δίκιο. Δεν στο λέω ότι εσένα θέλουν εδώ. Όχι μόνο δίκιο. Δώστε ονόματα, μαζέψτε τα κλεμμένα και ας σταματήσουν πια να κρύβονται ο ένας πίσω από τον άλλο, όπως αυτή τη στιγμή Λουφάρη, να μην απαντήσει. Λέει για κάποιον από εδώ, δεν θα το πω. Ότι δεν θέλει κάποιος να απαντήσει. Δεν θα το πω όχι γιατί καλύπτω τους καλεσμένους, αλλά γιατί δεν είναι έτσι. Όλοι έχουν πάρει το λόγο για όλα. Να ρωτήσω σχετικά με τις καταθέσεις του εξωτερικού. Είμαι ναυτικός, νεκτάριος από τη Νέα Σμύρνη. Αντίλαξα απόψεις με τον Δημήτρη τον Τζουκαλά, γιατί είμαστε ομότεχνοι. Περάσαμε και οι δύο από τις τράπεζες. Μην ανησυχείτε, νομίζω. Δεν πρέπει να ανησυχείτε. Και η Στέλλα Γλασκόβη. Η κατάσταση απελπιστική για τους Έλληνες του εξωτερικού. Βλέπετε και όχι, νέα παιδιά. Είναι για τους φοιτητές. Ναι, ναι. Και μάμα, από την Γλασκόβη μας το στέλνει. Το βλέπω, το είδα. Πέσε τότε, Δημήτρη μου, εσύ στη Στέλλα. Εγώ νομίζω ότι ήδη το συμβούλιο αυτό που ουσιαστικά κάθε Παρασκευή βγάζει το τι θα γίνει με τις τράπεζες, νομίζω ότι το έχει λάβει υπόψη του αυτό. Η νέα ποινική έχει δώσει λύση. Η νέα ποινική έχει δώσει λύση. Και θα πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Τα παιδιά δηλαδή που φοιτούν εκεί πέρα και τόσο καιρό βρίσκονται πραγματικά στο έλεος. Έχουμε από τον Δεσί, μας παρακολουθεί κάθε βράδυ, αλλά λέει αν ψηφίσετε τις μειώσεις των συντάξεων, μετά ο Αλέξης τι νόημα θα έχει εκ των υστέρων να κάνει τις εκλογές για όσα εσείς θα έχετε ψηφίσει. Θέλω να μας παρακαλέσεις για την να μας ενημερώνεις για την πορεία των σπουδαίων αποκαλύψεων που βγαίνουν κάθε βράδυ στις κόντρα διαδρομές. Θέλω να πιστεύω, άκου κύριε Μανεσιώτη μου, θέλω να πιστεύω, λέει εδώ ο Ανδρέας, ότι το Μαξί μου ακούει και δρομολογεί τις εξελίξεις με στόχο και σκοπό την κάθαρση. Με αυτόν τον τρόπο η σπουδαία δουλειά που γίνεται από εσάς θα έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να σου πω, εάν δεν το κάνει και ο Τσίπρας και ο Καμένος, δεν πρόκειται να το κάνει κανένας. Αυτό εγώ, αυτό η μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, και από εκεί και πέρα να σας πω κάτι.
για να κοιτάμε τον κόσμο στα, μούτρα, στα μάτια. Είναι το ελάχιστο. Μετά από όλη αυτή την καταιγίδα που έρχεται, που θα έρθει, δεν θα μπορεί κανένας μας να κοιτάει κανένας στα μάτια. Αν δεν πάνε εκείνοι που πρέπει στο σκαμνί, αν δεν πάνε στην Μπουζούν και προπαντός, αν δεν γυρίσουν τα κλεμμένα πίσω. Κύριε Κανελάκη, υπάρχει και μια ερώτηση ιδιαίτερη για εσάς. Έχει δίκιο, μου. Δεν μπορώ να κατανοήσω την άποψη του κύριου Κανελάκη για την ενδεχόμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας επί Προεδρίας με Ημαράκη. Το ίδιο σκηνικό υπάρχει και σήμερα. Βορύδης Γεωργιάδης, κυρία Αρχιτονμημιέ, με τις γνωστές θέσεις τους και λοιποί εξαφανισμένοι. Άντε και η πολυπληθής οικογένεια Μητσοτάκη με παιδιά, εγγόνια και ανήψα. Δυστυχώς δεν βλέπω στο ορατό μέλλον και κάποια προσπάθεια απομάκρυνση των απογόνων της οικογενειοκρατίας σε αυτή την παράταξη. Θωμάς Λιάπης, συγγενής είσαι του. Όχι, δεν φαντάζομαι. Του Μιχάλη. Θα φέρουμε τον Μιχάλη από το Βουκουρέστι. Είναι Ρουμανία. Θα φέρουμε τον Μιχάλη από το Βουκουρέστι να αναστηλώσει το κόμμα. Όχι, λέει. Κατάλαβες τι σε ρωτάει ο Θωμάς Λιάπης. Λέει δεν μπορεί να κατανοήσει τη δικιά σου την αντίληψη περί ανάκαμψη ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα το αντίθετο. Γι' αυτό δεν κατάλαβα ο κ. Εγώ είπα ότι πιστώνω γενναιότητα και φιλοτιμία στο Βαγγέλη το Μημαράκη, αλλά ο άνθρωπος προσπαθεί να αναστηλώσει ένα ερείπιο. Αυτό είπα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, για σένα είναι αυτό, Δημήτρη. Ο κόσμος περιμένει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Και στις εκλογές ξανά ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα κυβερνήσουν. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα, εντάξει, αφού όταν τα άλλα κόμματα κατεβαίνουν με πολιτικούς. Σαν τον Άδωνη Βορύδη, Βούλτεψη, Βενιζέλο, Γεννηματά, όλοι αυτοί που προσπάθησαν να το τρομοκρατήσουν το λαό και απέτυχαν. Αυτός είναι ο Νίκος, ο Κορυφίδης. Θέλεις να απαντήσεις, να πεις κάτι, γιατί αναφέρεται σε εσένα. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Νομίζω ότι εδώ πέρα ακούστηκαν πραγματικά και από τον Ιωτάσκα και από όλους και από τον Νίκο Μανεσιώτη και από τον Ιωτάσκα Κανελάκη και από εσάς και από όλους μας. Το τι γίνεται, τι συμβαίνει με τα θέματα που αφορούν στη φοροδιαφυγή και νομίζω ότι εδώ πέρα ακούστηκαν για τεράστια ποσά που φοροδιαφεύγουν ή φοροδιαφεύγουν ακόμα. Μιλήσαμε για μια σειρά από λίστες που άλλες είναι 2.200 πόσο είναι και αυτό είναι μόνο το 1% και έπεται συνέχεια. Ο κόσμος, και μιλάω για τον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο οποίος βάλεται από παντού, που μειώνονται οι συντάξεις του, μειώνονται οι μισθοί του, που έχει, τραβάει αυτά που τραβάει στα νοσοκομεία, όταν βλέπει πραγματικά να γίνεται γύρω-γύρω μια κατάσταση, να υπάρχει μια κατάσταση με 500, 600, 800 δισεκατομμύρια Ελλήνων τα οποία να μην εμφανίζονται πουθενά, να μην συμμετέχουν στην οικονομική ζωή και όλα αυτά τα χρήματα να τα θεωρεί ο καθένας στο μυαλό του ότι είναι μαύρα λεφτά, είναι κλεμμένα λεφτά και να μην αποδίδεται δικαιοσύνη, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει κάποια στιγμή, και εγώ νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει, θα πρέπει εδώ πέρα να γίνει μια τομή, να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ πέρα πλέον τελειώσαν τα ψέματα. Ότι από εδώ και μπρος δεν ανεχόμαστε φοροδιαφυγή. Από εδώ και μπρος αυτός ο οποίος κλέβει, βγάζει μαύρα λεφτά, κρύβει μαύρα λεφτά σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, αυτός θα πληρώνει. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να αρχίσει να εμφανίζεται. Γιατί ο κόσμος δεν είναι αυτό που θέλει. Θέλει ο κόσμος αίμα. Ο κόσμος θέλει δικαιοσύνη. Θέλει να δει ότι τα πράγματα γίνονται δικαιότερα. Δεν θα είναι αυτός το μόνιμο κορόιδο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουν άπαντες, να το καταλάβουμε εμείς, να το καταλάβετε εσείς στη Βουλή, να το καταλάβουν όσοι βρίσκονται στην κυβέρνηση, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς θα χτυπήσουμε αυτόν που είναι ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή. Ο κύριος στόχος είναι αυτός. Εγώ δεν στενοχωριέμαι όταν από αυτό εδώ το βήμα, από τη μία αποκαλύπτουμε αυτά και ξέρετε ότι γίνεται με κίνδυνο. Το ξέρετε, το υποψιάζεστε. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Παιδιά έχουμε κι εμείς. Κι εγώ έχω 4 μικρά παιδιά. Και μου λέει, δεν μπορεί να. Εσείς τι λέτε, δεν μου λέει εμένα η μάνα μου, η γυναίκα μου, τα αδέρφια μου. Ρε πρόσεχε, ηρέμησε λίγο. Τι είναι όλα αυτά που κάνεις. Όμως οφείλω την ίδια ώρα να σας πω. Ότι τα κάνω με μεγαλύτερη ένταση γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση αυτή, ναι, θέλει. Προχτές δεν κάλεσε ο Τσίπρας, δεν έκανε μια ομάδα κρούσης. Με τον Νικόλ Λούδη, με τον Τέρενς Κουίκ, μάζεψε 5 υπουργούς. Και τους είπε προχωρήστε. Δεν τους είπε μαζευτείτε, δεν τους είπε βάλτε το στο ράφι, δεν τους είπε κάντε το πιο πίσω. Είναι ψέματα αυτό ή αλήθεια. Είναι πέρα και πέρα αλήθεια.
θα συγκρουστούν μέχρι τέλους. Ήρθε στην ώρα του Πρωθυπουργού και είπε: αυτή τη μάχη θα τη δώσω κάτω-κάτω. Και φαίνονται αποτελέσματα. Ο Ντάσκας λέει ότι τις επόμενες μέρες θα δείτε. Ο Καμένος μας είπε: θα φύγουν εδώ από το Πεντάγωνο, θα φύγουν, λέει, με χειροπέδες. Θα έχουν έρθει το πρωί με οχήματα στρατιωτικά. Προφανώς αναφέρεται σε ανθρώπους που δουλεύουν εκεί μέσα. Θα δείτε, λέει. Να λένε ψέματα. Δεν νομίζω ότι λένε ψέματα. Μη χάνουμε λοιπόν ούτε το θάρρος μας, όχι μόνο για αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Τσουκαλάς, γιατί έχει γεμίσει το Κολοσσέο κόσμο. Γιατί είναι γεμάτο το Κολοσσέο? Γιατί είναι γεμάτο? Ποιος τους οδήγησε εκεί, όλους τους πολίτες? Και δικαιοσύνη τι είναι? Δεν είναι η τιμωρία? Δεν είναι εκεί η παραδειγματική τιμωρία? Γιατί δεν θα μας πιάνουν τα γλυκανάλατα? Και λέμε, α, ξέρεις, δεν λέμε αυτό, λέμε, όχι αυτό λέμε. Λέμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν. Λέμε αυτό που λέει ο Ντάσκας. Δεν μπορεί να ζεις, κύριε Σαγκρίσο. Ο Λαδόπουλος, ο βιομήχανος από την περιοχή μου, που δεν ήταν σαν και αυτούς εδώ τώρα, που παριστάνουν τους βιομήχανους, 10.000 εργάτες. Πέθανε σε ημιυπόγειο στην Αθήνα. Έχασε τα πάντα. Ήτανε 25 Δεκεμβρίου, όταν ο Κωστής ο Στεφανόπουλος, υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων, βγήκε και είπε: επειδή ο Γεώργιος Λαδόπουλος χρωστάει στο ΙΚΑ, συλλαμβάνεται και πήγε φυλακή. Για κάποιους που λένε ότι το ήθος της αριστεράς και ξεχνούν, για κάποιους άλλους ανθρώπους του ήθους. Είναι ώρα να αποδείξει ο καθένας λοιπόν. Εάν πράγματι εννοεί εκείνα που έλεγε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση εννοεί και πράττει για αυτά. Θέλει πιο γοργά. Ναι, έχει δίκιο και ο Μανασιώτης. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ελάτε να ενώσουμε λοιπόν τη φωνή μας, ελάτε να γίνουμε δυνατοί, ελάτε μαζί να φωνάξουμε. Το Μαξίμου ακούει, ο Αλέξης ακούει και ο Αλέξης, αν ακούει και αν βλέπει, καλό θα του κάνει. Κακό δεν θα του κάνει. Καλό βράδυ. Και ο Πολάκης έγινε υφυπουργός τώρα.